Κώστα, ποιο είναι το λιμάνι της καρδιάς σου τώρα, ο Πειραιάς ή το Μπουένος Άιρες? Να το δίλημα. Μαρία, μου βάζεις δύσκολα. Και θα με επιτρέψεις να μην μπορώ να σου απαντήσω. Είναι δύο έρωτες μεγάλοι. Άρα δεν βρίσκεσαι σε δίλημα. Όχι. Βρίσκεσαι σε ειδήλιο. Όχι, είμαι σε ειδήλιο, που λέγε, είμαι σε ειδήλιο και με τα δύο. Αλλά όντως σε δίλημα. Βέβαια, τον Πειραιά τον έχω νιώσει στο πετσί μου. Για την αυτοσύνη του, γιατί εκεί δουλεύω, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα καράβια, γιατί πάρα πολλά πράγματα. Και όπως έλεγα και πριν, τον Buenos Aires είναι ένα θρύλο για μένα, που τόσο μεγάλος, που αποφεύγω να τον δω κατάφατσα, μήπως καταστρέψω αυτό το όνειρο που υπάρχει μέσα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σε δύο διαφορετικές βάσεις η σύγκριση, γι' αυτό και δεν μπορώ. Όμως, παραμένουν και τα δύο έρωτες και ειδήλια. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλά κοινά. Δηλαδή, αυτό το καημό που έδωσε, που ένιωσε ο έμιγκραν όταν πήγε στο Buenos Aires, όλες αυτές οι φίλες και ο κόσμος που κατέβηκε και προσπάθησε να ξανασταθεί στα πόδια του, να φτιάξει μια ζωή από το μηδέν, είναι προβλήματα που αντιμετώπισε και ο Έλληνας της Μικρασίας που ήρθε στον Πειραιά, ο πρόσφυγας. Πάλι από το μηδέν. Σε ηλικίες που σήμερα δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Αν κάποιος έρθει και μας πει, ξέρεις κάτι, εντάξει, έχεις αυτό, δεν έχεις εκείνο, αλλά τώρα σήκω, φεύγα και πήγαινε εκεί, γιατί έτσι μου αρέσει εμένα. Φανταστείτε τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι για να ορθοποδήσουν και παρόλα αυτά να φτιάξουν οικογένειες, να δημιουργηθούν. Ο Πειραιάς λοιπόν, που μαζί με όλα του τα καλά, είχε και τα ακούσματα του ρεμπέτικου, μπορώ να πω ότι υπερτερεί σε σχέση με τον Buenos Aires.